Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκαν οι συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Το μεσημέρι του Σαββάτου και παρά τη βροχή, αρκετοί ήταν εκείνοι που συγκεντρώθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Τη δική του προσέγγιση στα γεγονότα έκανε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Νίκος Έξαρχος. Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν έχει να κάνει με αυτό που από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να μας περάσουν, ότι εδώ υπάρχει ανθρώπινο λάθος, το οποίο και φυσικά δεν υποτιμάμε. Ωστόσο, ο κύριος, ο πραγματικός ένοχος για αυτή την τραγωδία, για αυτό το έγκλημα, δεν είναι άλλος από την πολιτική που ακολούθησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια, με το ξεπούλημα, την ιδιωτικοποίηση των τρένων, μια ιδιωτικοποίηση με απολύσεις, με αυτές τις υποδομές οι οποίες πραγματικά είναι από ελιπέστατες έως ανύπαρκτες, και βέβαια είμαστε εδώ για να πούμε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Και δεν θα ξεχάσουμε, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα παιδιά μας. Είναι παιδιά του λαού, είναι παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Πολύ μεγάλη συμμετοχή είχε η συγκέντρωση το απόγευμα της Παρασκευής, στην οποία κάλεσαν φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι φοιτητές και φοιτήτρες άναψαν κεριά και σήκωσαν φαναράκια στον ουρανό, ενώ ακολούθησε και πορεία. Στο ίδιο σημείο αργότερα, σε σιωπηρή διαμαρτυρία, συμμετείχαν άλλες πρωτοβουλίες και πολίτες.